Κώστα Ζαχαριάδη, το διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλώ μα ήρθατε. Χρόνια πολλά. Κάνετε. Καθίστε. Σα χαιρετίζω όλου. Γιατί είναι γιορτινή ημέρα, οπότε θα σα αναστατώσω λίγο. Α, δεν μα καλά. Καθίστε, καθίστε. Εδώ το τρίμερο. Δεν φύγετε. Εδώ. Πού να φύγουν τώρα, εδώ έχουν συνεδριάσει επί συνεδριάσεων. Έχει τι επόμενε μέρε. Εντάξει, εμεί διαρκώ, ξέρετε, κάνουμε μια προετοιμασία. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο πυκνή κοινοβουλευτικά από τις προηγούμενες. Λόγω οπότε της προανακριτικής. Βεβαίως, θα παίξει και αυτό ένα ρόλο. Θα είναι μια... Τι περιμένετε ότι θα γίνει την Τετάρτη? Κοιτάξτε, δεν θέλω να δραματοποιώ τα πράγματα. Βλέπω διάφορους τίτλους έτσι μεγάλους, θα γίνει μεγάλη σύγκρουση κτλ. Νομίζω ότι θα διεξαχθεί μια κοινοβουλευτική συζήτηση, πιθανόν να έχει εντάσεις. Εγώ και το κόμμα μου θα θέλαμε πιθανόν να είναι... να έχει εντάσεις. Κύριε Ζαχαριά, δεν νομίζω ότι αυτό το θα θέλαμε πιθανόν... να είναι... δηλαδή, θα ναι. θέλαμε να είναι με επιχειρήματα, ναι. κυρία Μιχελιδάκη, και όχι ναι. με κραυγές. Διότι τις τελευταίες μέρες έχουμε δει πολλές κραυγές με αποκορύφωμα την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, να μηνύσει τον ίν Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε μέσα και από την κοινοβουλευτική οδό να διευκολύνουμε τη δικαιοσύνη. Διαφαίνεται να ψάξει... πάντως ότι η τόνη θα είναι πολύ ψηλή. Κάποιοι μιλούν ότι, και, ότι μην φτάσουμε και σε επίπεδα αρένας μέσα στο κοινοβούλιο. Όχι, δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα αρένας. Γιατί έχουν ζητήσει και θα πάρουν το λόγο όλοι οι πολιτικοί που φέρονται εμπλεκόμενοι στην ιστορία της Νοβάρτης. Εκτός από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος θα στείλει ένα επόμνημα ή έχει μια άλλη συνάντηση από ό,τι έχουμε μάθει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η τόνη θα είναι πολύ υψηλή, κύριε Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω και ποιες είναι οι ενέργειες από τη δική σας την πλευρά, έτσι, ώστε να πάμε στην ουσία του πράγματος και να μην υπάρχει μόνο αυτή η αντιπαράθεση και να στείνονται λαϊκά δικαστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν στείνεται κανένα δικαστήριο και σε καμία περίπτωση ούτε το ίδιο το κοινοβούλιο θα μετατραπεί σε δικαστήριο. Άλλος ο ρόλος των πολιτικών, άλλος ο ρόλος της δικαιοσύνης. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε με βάση την ισχύουσα θεσία φυσικά. Αυτή την νομοθεσία δεν την φτιάξαμε εμείς, τη βρήκαμε εμείς. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Το κοινοβούλιο δεν θα γίνει αρένα. Εγώ εύχομαι και προτείνω η αντιπαράθεση να γίνει με επιχειρήματα και όχι με κανιβαλισμούς και με κραυγές, διότι εκεί είναι που υπάρχει το πρόβλημα και δεν μπορεί να βγει το νόημα. Και αν είναι με επιχειρήματα, ας έχει και ένταση. Δεν τη φοβόμαστε την ένταση. Η πολιτική είναι αυτή η οποία πρέπει να μπορέσει να αναπτύξει τον διάλογο μεταξύ των κομμάτων και βεβαίως να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Δεν υπήρχε άλλη διαδικασία και άλλη κοινοβουλευτική οδός ώστε να μπορέσουν αυτά τα ζητήματα να ψαχτούν και να διαλευκαθούν, και θα συνιστούσα προς όλους αυτές τις ώρες που είναι κρίσιμες να έχουν χαμηλούς τόνους και κυρίως να μην επιτίθενται στους θεσμούς. 10 κάλυπες θα στηθούν ή μία? Η Νέα Δημοκρατία λέει να στηθεί μία. Κοιτάξτε, η εισήγηση στη διάσκεψη των Προέδρων είναι για 10. Αλλά οι πολίτες αυτή τη στιγμή, και εμείς εδώ που κάνουμε ανάλυση, να μην σταθούμε τόσο πολύ στα ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Να σταθούμε στα ζητήματα στα μεγάλα, τα πολιτικά. Εδώ υπάρχει ένα διεθνές σκάνδαλο. Η διερεύνηση αυτού του σκανδάλου δεν ξεκίνησε από την Κουμουνδούρου, αλλά ξεκίνησε από το FBI και τις Αμερικάνικες αρχές. Όταν αυτό το σκάνδαλο έψαξε την Ελλάδα και άρχισε να ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη, προσέκρουσε σε 10 πρόσωπα. Κύριε Ζαχαριάδη, σας κατηγορούν ευθέως ότι είναι ευθέως. Όχι μόνο η μήνυση Σαμαρά, δεν είναι η μήνυση Σαμαρά μόνο, είναι όλη η ρητορική της αντιπολίτευσης. Σας κατηγορούν ευθέως για σκηνορία. Κοιτάξτε, δεν έχουν καταλάβει. Και για παρέμβαση δικαιοσύνη. Αυτό που με εκπλήσει. Γιατί κάποια ονόματα έμειναν στη δικαιοσύνη περισσότερο καιρό από όσο δικαιολογούνται. Έπρεπε να πάρει κατευθείαν στη Βουλή και έμειναν. Να σας πω κάτι, κύριε Λασκάρα, να ξεκινήσω με αυτό. Γι' αυτό θα απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαντήσει. Το πότε αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη να στείλει μια δικογραφία στο κοινοβούλιο. Από πού και ως πού. Τα κόμματα απαντούν για τα κόμματα, η δικαιοσύνη για τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα διαβάζω και στη μήνυση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος την κάνει αυτή τη μήνυση υποτίθεται για να υπερασπιστεί την αστική δημοκρατία. Μα έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η αστική δημοκρατία. Έτσι όπως με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν πέσουν κάποια πρόσωπα στην δικαιοσύνη πάνω σε κάποια πολιτικά πρόσωπα, η δικογραφία έρχεται στο κοινοβούλιο. Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει? Αυτό το οποίο λένε είναι ότι κάτσαμε εμείς και γράψαμε, δηλαδή άλλη δουλειά δεν είχαμε, να κάτσουμε να γράψουμε για αυτούς τους 10 και για, όχι για 5, αλλά όχι για 15, αλλά για αυτούς συγκεκριμένους 10, ότι τα κάνανε. Εντάξει, αν αυτό δεν αποτελεί μία μείζωνα προσβολή στους θεσμούς της δικαιοσύνης που εργάζονται νυχθημερών για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτήν και άλλες υποθέσεις, τότε
Τι αποτελεί προσβολή στους θεσμούς δικαιοσύνης? Για να καταλάβουμε και αν δείτε, κάτι, κύριε Ζαχαριάδη. Την είδατε την ένωση, την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων που συνιστά ψυχραιμία, ανυφαλαιότητα κτλ. Ναι, γιατί η μήνυση του κ. Σαμαρά είναι και προς εισαγγελείς. Ναι, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το περάσουμε σαν να μην το διαβάζουμε. Λένε μέσα στην ανάπτυξη της άποψής τους ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η ελληνική δικαιοσύνη και κάθε δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο, χρειάζεται συνθήκες ήπιες, συνθήκες νυφαλιότητας και συνθήκες ψυχραιμίας. Πέρα από το ποινικό κομμάτι στο οποίο απευθύνει ο κύριος Σαμαράς και λέει ότι είμαστε συμμορία κτλ. 60 χρόνια είχαμε να τα ακούσουμε αυτά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα ακροδεξιό παράδειγμα. Να καταλάβουμε κάτι. Γιατί λένε, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία να στηθεί μία κάλπη, ενώ συζητείτε να στηθούν 10 ξεχωριστοί για κάθε πρόσωπο? Δηλαδή, ποια θα είναι η διαδικασία? Μπορεί να κρίνετε ότι κάποια πρόσωπα πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο ή κάποια άλλα θα απαλλαγούν? Εγώ επιμένω να μην μείνουμε στο διαδικαστικό. Το διαδικαστικό πρόβλημα είναι... Να το καταλάβουμε. Ότι... Το διαδικαστικό πρόβλημα είναι ότι οι πέντε οι οποίοι είναι και εν ενεργεία δεν μπορούν να ψηφίσουν τον εαυτό τους. Άρα, αν δεν πάμε σε χωριστές κάλπες, η διαδικασία δεν έχει εγκυρότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας πούμε ότι εμείς οι δύο είμαστε βουλευτές και εσείς οι δύο δεν είστε βουλευτές. Εμείς οι δύο ψηφίζουμε, εσείς οι δύο δεν ψηφίζετε. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε τον εαυτό μας. Πώς διασφαλίζετε ότι εγώ και ο κύριος Μερτζάνης, ας πούμε, δεν θα ψηφίσουμε τον εαυτό μας, εάν είμαστε σε διαφορετικές κάλπες και όχι σε μία ενία? Είναι τόσο απλό και τόσο διαδικαστικό το ζήτημα και ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα το αναγάγει σε μείζον πολιτικό ζήτημα για να κρύψει άλλες επικοινωνιακού χαρακτήρα ή πολιτικού χαρακτήρα σκοπιμότητες. Είπατε ότι θα πάνε χαμηλά τα πάει, δηλαδή, κύριε Ζαχαριάδη, μισό λεπτό, Κώστα. Μόνο επικοινωνιακό είναι, δεν είναι θέμα επικοινωνιακού και πολιτικού χαρακτήρα. Είναι και επικοινωνιακά ζορισμένοι, φαίνεται. Εγώ είδα μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη παρουσία στα πάνελ των τηλεοράσεων να έχουν ακόμη μεγαλύτερη τις τελευταίες 15 μέρες και με ένταση και με οργή και με απειλές ότι θα μας κάνουν, θα μας ράνουν, θα μας δείξουν, θα μας τελειώσουν. Εντάξει, σιγά τώρα. Γι' αυτό σας ρωτούσε που νομίζουν που απευθύνονται. Γι' αυτό σας ρωτούσε η Μάριον ότι προβλέπεται σκηνικό ένταση την Τετάρτη στη Βουλή. Ναι. Γιατί όλα αυτά, όλα αυτά. Θέμα είναι θα συγκρουστούμε με επιχειρήματα. Τα προϊόντα είναι άσχημα. Θα ψάξουμε να δούμε τι έγινε με αυτήν την υπόθεση και αν υπάρχουν ευθύνες. Διότι να σας πω κάτι. Εμείς δεν έχουμε και η κοινή γνώμη, αλλά και η δικαιοσύνη δεν έχει μια συλλήβδη κατηγορία στο παλιό πολιτικό σύστημα. Εδώ πέρα έχουν έρθει 10 λέτε πρόσωπα. Να συγκρουστείτε με επιχειρήματα, κύριε Ζαχαριάδη, δεν είναι στο παιχνίδι. Η γνώμη μου είναι, κύριε Λασκαράτε. Δηλαδή, τώρα εσείς μιλήσατε πριν από λίγο για ακροδεξιό παραλήρημα του πρώην. Πολιτικός χαρακτηρισμός είναι. Πολιτικός, αλλά τσιτώνει τα πράγματα. Εντάξει, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που είναι και στην ηγεσία τη δεν το θεωρούν προσβολή το ακροδεξιό. Μάλλον παράσημα και τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, του ερμηνεύετε δηλαδή. Φυσικά του ερμηνεύω. Και δεν υπάρχει και αντίλογος ουσιαστικά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή εδώ είναι μια εκπομπή που επιτρέπει και την θέση και δεν την είναι, ναι, απλά δεν είναι. Πιάνομαι και από τους δυο σας, συγγνώμη, επειδή μας θέλουν στο Twitter μηνύματα. Όχι, καλά κάνετε και το κάνετε εσείς. Συγγνώμη, κύριε Ζαχαριάδη, είναι απαραίτητο. Επειδή μας θέλουν και στο Twitter μηνύματα και μιλούν κάποιοι για μονολόγους, επειδή είμαστε τρεις σε αυτή την εκπομπή, έχουμε πάντοτε ένα καλεσμένο. Έχουμε πάντοτε ένα καλεσμένο. Αν δεν κάνω λάθος, από την προηγούμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα, είδα εδώ τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επίσης μόνο του. Δηλαδή να δουν ότι αυτή η εκπομπή είναι έτσι. Έτσι είναι. Έχουμε έναν άνθρωπο και τον πυροβολούμε τρεις. Αυτό λέμε. Μας κατηγορούν γι' αυτό. Εντάξει. Αυτό το οποίο ήθελα να πω στον κύριο Λασκαράτο είναι το εξής. Εμείς δεν πιστεύουμε ούτε βγάζουμε πόρισμα συνολικά για το παλιό πολιτικό σύστημα και τον παλιό πολιτικό κόσμο. Εγώ, για παράδειγμα, δεν πιστεύω ότι, και να μιλήσω για υποθέσεις οι οποίες έχουν τελειώσει και έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη, ότι όλοι στο Πασόκ είναι Τσοχατζόπουλοι ή ότι όλοι στη Νέα Δημοκρατία είναι Παπαγεωργόπουλοι. Και επειδή επιτέλους πρέπει σε έναν ορατό πολιτικό ορίζοντα να αρχίσουν τα πολιτικά κόμματα να συζητάνε μεταξύ τους και να συνθέτουν ή να συγκρούονται με βάση τις πολιτικές και όχι με βάση τις υπόνοιες και τις ενδείξεις για το αν κάποιος έχει κάνει αυτό ή κάποιος έχει κάνει το άλλο, είναι προς όφελος όλων των υγιών πολιτικών προσώπων και όλων των υγιών τμήματων των πολιτικών δυνάμεων να εκαθαριστούν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες, όπου υπάρχουν σκιές και λεκέδες και σκελετίστα ντουλάπια να βγουν στο φως και να μάθει η κοινωνία, διότι η κοινωνία εδώ και 10 χρόνια χάνει βιωτικό επίπεδο, συρρυκνώνεται, πιέζεται, δυσκολεύεται και φαίνεται ότι κάποιοι πιθανόν
ακόμα και μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να έπιναν στην υγεία των κοροϊδών και να έτρωγαν στην υγεία των κοροϊδών. Και αυτά δεν μπορεί να μένουν στη σκιά. Και αν δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα, είναι από κάτω. Είναι διάφοροι άλλοι. Αυτό το σκάνδαλο δεν είναι μόνο για τους 10. Μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και θα διεκδικήσουμε και με έναν τρόπο διαφορετικό από τον οποίο έκανε το συμβιβασμό το ελληνικό δημόσιο με τη Siemens στα προηγούμενα χρόνια. Που ήταν λεόντιος υπέρ τη Siemens. Η ελληνική δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει, ξεκινώντας από την σημερινή διακυβέρνηση και τη σημερινή ευθύνη, την όποια ζημία έχει συμβεί, και θα πρέπει αυτή η υπόθεση να προχωρήσει για να υπάρξει κάθαρση. Αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, να δούμε ποια είναι, να μην υπάρχει μια σκιά σε όλο το πολιτικό σύστημα, διότι αντίστροφη διαδικασία, ξέρετε τι θα έλεγε, να ήρθανε και αυτοί και καλύψανε τους προηγούμενους, διότι πιθανόν και αυτοί τα ίδια κάνουν και όλοι μαζί τα φάγανε και όλοι μαζί τα τρώμε. Και αυτό σε ποια πολιτική δύναμη δίνει τροφή και σε ποιες ιδέες. Αυτό σας προβληματίζει, κύριε Ζαχαριάδη, να μην οδηγηθεί δηλαδή πουθενά η ιστορία και αργά ή γρήγορα όλο αυτό να γυρίσει πάνω σας. Έχει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι αν υπάρχουν λεκέδες, σκελετοί και σκιές θα τους βρει. Και νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε στο δημοκρατικό φάσμα και στο δημοκρατικό τόξο, δηλαδή όλοι πριν της Χρυσής Αυγής, έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Ζαχαριάδη, όσο υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Και αυτό λέει και ο κόσμος. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν αλλάζει με νομική πρωτοβουλία από την παρούσα σύνθεση, αλλάζει με συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματική αναθεώρηση. Είναι στις προτάσεις. Είναι στις προτάσεις και είδα με χαρά ότι και ο κύριος Μητσοτάκης βάζει με έναν τρόπο, να δούμε με ποιο τρόπο το βάζει και ο κύριος Μητσοτάκης, να μπορέσει να αλλάξει αυτός ο νόμος, ο οποίος δεν φτιάχτηκε από εμάς, φτιάχτηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όχι διότι λένε υπάρχει αυτός ο νόμος ο οποίος δεν αλλάζει. Ναι, αλλά ποιος τον έφτιαξε? Ποιος τον ψήφισε? Ποιος δεν τον αναθεώρησε? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2000, την περίοδο του 2005, όχι. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί μέσα στο κοινοβούλιο και ο συνασπισμός με συγκεκριμένο τρόπο απέναντι σε αυτήν την θεσμική και την νομική διαδικασία. Και δεν φτάνει που αυτοί το φτιάξανε και αυτό το νομοθετήσανε, όταν έρχονται οι διαδικασίες με βάση αυτό το νόμο στο κοινοβούλιο, μας κατηγορούν ότι τους την έχουμε στήσει. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βάλτε μια άλλη αντιλία. Γιατί λόγω της ημέρας έχουμε και τα κόλπα. Είναι διάλειμμα και μετά πάλι ξανά. Ο Πρωθυπουργός θα σας κύρω, έτσι. Εμείς θα πάμε στην Κέρκυρα. Πάμε στην Κέρκυρα. Καρναβάλι στην Κέρκυρα. Έλα, εντάξει. Έλα, Γιάννης Ανδριώτης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, μετά τη βαριά πολιτική συζήτηση, εμείς σας έχουμε καρναβάλι έστω και καθυστερημένο. Γιατί στο χωριό που βρισκόμαστε, στο χωριό Αυλιώτες της Κέρκυρας, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας μακριά, στο βόρειο συγκρότημα, ψηλά στα ορεινά, εδώ η καρναβαλική πομπή και το κάψιμο του καρναβαλού γίνεται την καθαρή Δευτέρα. Βέβαια, σήμερα μας τα χάλασε λίγο καιρός, γιατί είχαμε προγραμματίσει να είμαστε έξω με τους καρναβαλιστές, οι οποίοι θα έκαναν για μας την παρουσία, καθώς το καρναβάλι ξεκινάει στις 3 μετά το μεσημέρι εδώ. Αλλά επειδή βρέχει αυτή τη στιγμή, έχουμε μαζευτεί όλοι όπως μπορούμε μέσα, μαζί με την διοργανώτρια των εκδηλώσεων, την Αυσικά Μουζακίτη, που μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στο ακρίτικο χωριό μας, αν και όπως είπε και ο Γιάννης. Μας βρέχει, βέβαια καταφέραμε να του δώσουμε μάσκα να φορέσει. Το βλέπετε, φαντάζομαι. Εδώ έχουμε μαζευτεί, έχουμε ήδη ξεκινήσει, ήδη μαζευόμαστε. 3 η ώρα ξεκινάει το καρναβάλι μας. Αυτή τη στιγμή είναι μαζεμένη η χοροδία και όλα τα παιδιά του χωριού, τα οποία θέλουν να τραγουδήσουν για μας και για εσάς φυσικά το αποκριάτικο τραγούδι μας, το οποίο μετράει πάνω. Δύο λόγια παραπάνω, μπράβο. Τι είναι αυτό το αποκριάτικο τραγούδι? Είναι το βιωματικό τραγούδι της αποκριάς, το οποίο πηγαίνει από στόμα σε στόμα εδώ και 2 αιώνες, είναι από τους προγόνους μας. Κάθε χρόνο ουσιαστικά προσέθεταν κάποιους στίχους, ναι. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα και εμείς, είμαστε πολύ τυχαίροι γι' αυτό, να μας τα τραγουδήσουν και οι παλιοί μαζί με τους καινούριους. Τώρα, κακά τα ψέματα για εσάς, τους Κερκυραίους. Η στιγμή σας είναι το Πάσχα και οι Κανάτες, αργότερα δηλαδή λίγο. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η παράδοση είναι εκεί και αυτές τις ημέρες. Να ακούσουμε τα παιδιά, λοιπόν. Να ακούσουμε τα παιδιά και το τραγούδι. Βάζει και την κερκυραϊκή προφορά και τη μάσκα σου, Γιάννη, τη μάσκα σου.
Όχι, όχι. Μετά. Όχι μετά. Δεν μου μπαίνει εύκολα. Να σας ακούσουμε. Να σας ακούσουμε. Ωραία, πάμε, και να λοιπόν, σε βλέπουμε, Γιάννη. Πάμε τα παιδιά. Καλώς ανταμώθηκαμε, φίλοι, φίλοι και αγαπημένοι. Καλώς ανταμώθηκαμε. Το καλύτερο μας κόψανε. Το χάσαμε. Χάσαμε τον ήχο. Το χάσαμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό τώρα. Περίμενε, να δώσουμε λίγο, να δώσουμε μια ευκαιρία. Μπας και ξαναβρούμε τον ήχο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα, ε. Άντε, να σας ανταμώσω εδώ τότε. Καλώς σας ξανά ανταμώσω. Μια φορά καταρθώσαμε έτσι να πάμε και στα μέρη σου, ναι, και κόπηκε ο ήχος. Στη γειτονιά εννοείς. Στη γειτονιά, στο Ιόνιο. Στην Κεφαλονιά δεν έχω δει να συμπληρώμαστε. Πώς δεν το έχεις δρομολογήσει καλύτερα. Λοιπόν, εδώ με τον κύριο Ζαχαριάδη κάνουμε και τα διαλύματα λόγω της ημέρας. Στην κουβέντα μας έχουμε μιλήσει τώρα για την προανακριτική, αλλά σήμερα έχουμε και Eurogroup. Έτσι, και υπάρχει και το θέμα της εκταμείευσης της δόσης με κάποια προαπαιτούμενα που έχουν προχωρήσει. Θα την πάρουμε τη δόση τώρα, αυτά τα 5,7 δις πόσα είναι. Εντάξει, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μερτζάνης, πώς τα ζητήματα της οικονομίας έχουν υποχωρήσει στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου και της αντιπαράθεσης. Έχουν υποχωρήσει και κατά τη γνώμη μου σωστά, διότι χωρίς να υποτιμώ και να εξοραίζω τις δυσκολίες της πραγματικότητας, αρχίζει να συντελείται μία ομαλοποίηση. Έτσι είναι τα προβλήματα. Όταν μπορείς να τα λύνεις και έχεις μία προοπτική να τα λύσεις και να πας καλύτερα, ο όγκος του προβλήματος μικραίνει. Όταν το πρόβλημα είναι αδιαπέραστο και δεν έχεις βρει τον τρόπο να το αντιμετωπίσεις, τότε φαίνεται ένα βουνό. Και πάλι δεν εξοραίζω την πραγματικότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν υποτιμώ τις δυσκολίες, αλλά σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε μία κανονικότητα. Και αυτό θα βοηθήσει να πάμε καλύτερα. Νομίζω ότι το σημερινό Eurogroup θα επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα μονοπάτι ανασυγκρότησης, ανάκαμψης και θετικών προοπτικών. Νομίζω ότι και από την τοποθέτηση του Υπουργού των Οικονομικών, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, φαίνεται ότι το στοιχείο κλειδί, πέρα από την εκταμείευση της δόσης και όλες αυτές τις δεσμεύσεις που θα τηρηθούν, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε την ελληνική πρόταση για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση, την μείωση της ανεργίας και την προοπτική μας, όχι απλά να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτό πότε θα παρουσιαστεί, θα γιατί γίνει... αυτό είναι κάτι το οποίο επεξεργάζεται, σχεδιάζεται και νομίζω διαβάζω κάπου τον Απρίλιο ότι θα το. Θα γίνει μέσα στην Άνοιξη. Θα δώσω εγώ ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Αυτή είναι η ημερομηνία η οποία είπατε, περίπου τον Απρίλιο, διότι ο βασικός στόχος αυτής της διακυβέρνησης και του κόμματός μας δεν είναι απλά να βγούμε από το μνημόνιο, που θα είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία το καλοκαίρι του 2018, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε και από την κρίση. Κύριε Ζαχαριάδη, να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, Κώστα, και μόνο αυτό να συμπληρώσω. Για να συνεχίσει ο Κώστας μετά. Επειδή στα προαπαιτούμενα αυτής της δόσης ακόμη βλέπουμε το ελληνικό, το οποίο είναι το γεφύρι της Σάρτας και είναι το φιλέτο της Ευρώπης και το ακούμε τόσα χρόνια και πριν από τη δική σας διακυβέρνηση και από τους προηγούμενους. Και έχουμε φτάσει 2018 και ακόμη υπάρχει μια αναμονή για μια απόφαση του ΣΤΕ και δεν προχωράει. Όταν λέμε ότι θα συζητήσουμε για την ανάπτυξη και την επόμενη μέρα και τις θέσεις εργασίας, με αυτούς τους ρυθμούς θα πάμε, κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά μας, σαν εκτελεστική εξουσία, έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να προχωρήσει η επένδυση στο ελληνικό. Τώρα, την ταχύτητα με την οποία το ΣΤΕ θα κάνει τις ανάλογες διεργασίες ώστε να τελειώσει αυτό που πρέπει να τελειώσει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πιέσουμε εμείς χρονικά, διότι καταλαβαίνετε, όταν κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την αυτονομία της δικαιοσύνης, το σεβασμό της δικαιοσύνης, το πόσο γρήγορα στέλνει τους φακέλους, το πώς τους τελειώνει, το πώς τους υλοποιεί, θα πρέπει εκεί όλοι να αντιλαμβάνονται. Και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και μίλησε με πολύ θετικό τρόπο, αντιλαμβάνεται ότι άλλο εκτελεστική εξουσία τι κάνει ο Τσίπρας, ο Τσακαλώτος,
Καλώτος και το Υπουργικό Συμβούλιο που έχουν κάνει αυτό που πρέπει και άλλο αυτή η διαδικασία η οποία έχει τις δικές της χρονικότητες και εμείς θα θέλαμε με την άποψη της, της προτροπής, το λέω όχι οποιοδήποτε τύπου υπαγόρευσης, να προχωρήσει γρήγορα και αυτή η διαδικασία. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει δεν είναι θέμα της κυβέρνησης κύριε Μιχελιδάκη, έτσι, να το, αυτό θέλω να πω. Η συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη. Και είναι κάτι το οποίο υπολείπονται τρία προαπαιτούμενα τα οποία δεν είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης η ολοκλήρωσή τους. Από την πλευρά μας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο θεσμικά αρμόδιος, αναγνωρίζει ότι έχουμε τελειώσει με αυτήν την ιστορία. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η κυρία Λαγκάρτ, κυρία Ζαχαριάδη, που λέει: καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να πανηγυρίσει τον Αύγουστο τη χειραφέτησή της. Αλλά όμως η εποπτεία θα είναι εδώ και, και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Και εκεί να μας πείτε, γιατί όλοι περιμένουμε τον Αύγουστο να βγούμε από τα μνημόνια να δούμε πώς θα λασκάρει το πράγμα. Βεβαίως, και η κυρία Λαγκάρτ. Κρατούμενο λοιπόν. Έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά το Ρίο είναι μια από τις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας με τεράστια προβλήματα. Να είσαι καλά, Δημήτρης από εκεί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσω το εξής. Πέρασε ένα άρμα στο Σαμποδρόμιο, το οποίο ήταν φυλακή. Ξέρετε ότι η Βραζιλία έχει τον τρίτο αριθμό φυλακισμένων στον κόσμο. Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στις φυλακές και θέλουν να βάλουν το στρατό να τις ελέγξει. Παιδιά, σε κάρτε λίγο τον ήχο, γιατί κάτι ακούμε. Λίγο τους ήχους μας. Σήκωση, έχουμε Λαγκάρτη, κρεμότητα με Λαγκάρτη. Όχι, να μας απαντήσει η Λαγκάρτη και μετά θα πάμε. Λαγκάρτη πρώτα θέλω. Την εκκρεμότητα θέλουμε να έχουμε. Γιατί δεν είναι, εντάξει. Το χέρι στην τσέπη δεν το βάζει, όχι πως το ζητήσαμε ή το θέλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, μας είπε κιόλας ότι σε όλες τις άλλες χώρες πήγαν τα πράγματα αρκετά καλά με τη συμμετοχή του Δουνουτού, αλλά η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση, κύριε Ζαχαριάδη, έτσι είπε. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε εκ των υστέρων και το πώς ήταν η χώρα διαρθρωμένη μέχρι το 2010 όπου και χρεοκόπησε, αλλά και την τοξικότητα των πρώτων δύο αποτυχημένων προγραμμάτων. Φαίνεται ότι το τρίτο πρόγραμμα, όχι επειδή είναι το πρόγραμμα το οποίο φέραμε εμείς, θα έχει αίσια έκβαση. Μακάρι να είχαμε τελειώσει από το πρώτο. Τώρα, δεν είπε κανένας ότι το καλοκαίρι του 2018 θα ξεκινήσουμε κάποιο ξέφρενο πάρτι, θα γυρίσουμε στα χρέη, στα ελλείμματα, ότι θα κάνουμε σπατάλες. Αυτά όχι μόνο δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά κυρίως δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Η δική μας κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τις σπατάλες και το δημοσιονομικό ξεσάλωμα που κάνανε για δεκαετίες η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία και χρεοκόπησαν τη χώρα. Άλλο αυτό. Εμείς θέλουμε άλλο να πορευτούμε. Λέγκαρτ, μην νομίζετε πως θα χειραφετηθείτε κιόλας. Εμείς θέλουμε να πορευτούμε σε έναν δημοσιονομικό διάδρομο σταθερό, έχοντας τα συμφωνημένα πλεονάσματά μας μέχρι το 2022 και από εκεί και πάνω με τις ελαφρύνσεις χρέους να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές με έναν τρόπο βιώσιμο και από εκεί και πέρα θα μεταβούμε από το στάτους της Επιτροπίας η οποία πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολη και στραγγαλιστική και πιεστική σε μια εποπτεία. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί οι λέξεις να είναι κοντινές. Είναι όμως μια πραγματική δυνατότητα που θα έχει η χώρα να νομοθετεί για τον εαυτό της, να αναπτύσσεται, να ανακάμπτει, να φτιάχνει το πρόγραμμα της ανασυγκρότησής της με βάση τις ανάγκες που έχει η Ελλάδα. Τι και όχι με βάση Λαγκάρ, τις συνταγές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Να συνεχίσετε, κύριε Λασκαρατό, τι εννοεί να μας θα σας πω. Τα προγράμματα τα οποία είχαν την πηγή τους και την έμπνευσή τους για το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο ήταν οι συνταγές που είχε εφαρμόσει το Δουνουτού στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ανάκαμψης Made in Greece. Να το φτιάξουμε εμείς. Να δούμε εμείς τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Εμείς τις παραγωγικές μας δυνάμεις. Εμείς την ιδιαίτερη γεωστρατηγική και γεωπολιτική μας θέση, τους εμπορικούς μας δρόμους κτλ. Τι εννοεί η κυρία. Αδικίες θα διορθώσουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Αδικίες θα διορθώσουμε. Φυσικά. Θα επαναφέρουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Που φυσικά, ζούμε σε ένα αίωνα εργασιακό. Βεβαίως να καταλάβουμε, ήδη το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κάνει περισσότερους ελέγχους και βάζει περισσότερα πρόστιμα σε σχέση με το παρελθόν. Μελετάμε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και πριν την επαναφορά, με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μήπως υπάρχει μια δυνατότητα να εξορροπήσουμε τη μεγάλη αδικία που έγινε το 2013 στον κατώτατο μισθό. Μελετάμε μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες να μπορέσουν να δώσουν και ουσιαστικά και επικοινωνιακά
το επικοινωνιακό και το ουσιαστικό λάκτισμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει. Μείνετε, ότι γίνεται μια φυσιολογική ευρωπαϊκή εδώ, χώρα. Συνεχίζουμε σε λίγο για να μας πείτε και τι εννοείται στις μεταρρυθμίσεις. Κοιτάξτε, ωραία που επιμένει η Λαγκάρα. Θέλω να δείτε όλη την εικόνα από το Φιλοπάπου. Πάμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Προκόπης ο Αγγελόπουλος.